Θα πάμε στο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Σας το είχαμε αναγγείλει βέβαια την περασμένη Δευτέρα, καθώς είναι μαζί μας μέσω Skype ο κύριος Μάριος Τσάκας, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ. Κύριε Τσάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με χαρά ακούσαμε. Πρόσκληση. Με χαρά ακούσαμε την ανακοίνωση της ΔΕΔΑ ότι τον τέλη Φεβρουαρίου, σε ένα μήνα περίπου, θα γίνουν οι δημοπρασίες για να ξεκινήσει μάλλον η εγκατάσταση των δικτύων διανομής αερίου μέσα στις πόλεις, στις 6 πόλεις. Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα. Πολύ σωστά. Και με προοπτική το Σεπτέμβριο, αν όλα πάνε καλά, Οκτώβριο να ξεκινήσουν και οι εργασίες, να αρχίσει το σκάψιμο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι το χρονοδιάγραμμα. Ναι, και συνήθως από τα χρονοδιαγράμματα, κύριε Τσάκα, πέφτουμε έξω. Το ξέρετε πολύ καλά. Το έχετε προβλέψει αυτό ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις? Νομίζω στο διάστημα που αναφέρατε από τη δημοπράτηση μέχρι την εκκίνηση των έργων είναι επαρκές ώστε να καλύψει και τυχόν διαδικασίες ενστάσεων επί των διαγωνισμών κτλ. Νομίζω έχει συμπεριληφθεί στην πρόβλεψή μας αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλος της χρονιάς θα μπουν μηχανήματα μέσα στις πόλεις και θα αρχίσουν να σκάβουν, έτσι, για να μπει το αστικό μέρος του δικτύου φυσικού αερίου. Μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν θα σκάβουν απλά για αγωγούς. Ελπίζουμε ότι θα γίνονται και συνδέσεις, θα έχουν συνδεθεί κατοικίες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Το συζητήσαμε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, πριν λίγες εβδομάδες. Διασφαλίζεται ότι το έργο και το χρονοδιάγραμμα θα έχει, όπως εσείς το έχετε περιγράψει, εφόσον προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΔΑ, κύριε Τσάκα? Δεν συνδέεται καθόλου ούτε στα μάτια τα δικά μας, αλλά είναι και μέσα στη συζήτηση και με τους υποψήφιους επενδυτές που θα ξεκινήσει η κουβέντα σε λίγους μήνες, ότι η εταιρεία μας έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης και δεν πρόκειται να γίνει έκπτωση σε κανένα σημείο του πλάνου ανάπτυξης εταιρείας. Αλλά και από πλευράς ιδιωτών είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο θα θέλουν να το συνεχίσουν, αλλά και να το αυξήσουν. Ναι. Η ιδιωτικοποίηση που πιθανόν θα επέλθει της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της και της ΔΕΔΑ σημαίνει ότι αυτός που διαχειρίζεται πλέον το αέριο μέσα στις πόλεις θα είναι ιδιώτης. Αυτό δεν σημαίνει πρακτικά? Θα είναι ιδιώτης αυτός που θα έχει τη διανομή και τη διαχείριση, ναι, του φυσικού αερίου. Και δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι ο ίδιος για όλες τις πόλεις ή για όλες τις περιοχές της χώρας? Η ιδιωτικοποίηση της δικιάς μας εταιρείας εντάσσεται στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ υποδομών. Η ΔΕΠΑ υποδομών θα περιλαμβάνει την δικιά μας εταιρεία, την ΔΕΔΑ, που έχει τα δίκτυα σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας. Έχει την Αττική, την ΕΔΑ Αττικής και την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι συμμετέχει ήδη σαν στρατηγικός partner ή μια ιταλική εταιρεία. Μάλιστα. Οπότε η ιδιωτικοποίηση θα περιλαμβάνει όλο το πακέτο. Ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι ό,τι και να συμβεί σε αυτό τον τομέα όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση δεν θα υπάρξει καθυστέρηση. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Νομίζω όταν προσθεθούν και ιδιωτικά κεφάλαια στο business plan της εταιρείας μας, νομίζω μόνο επεκτάσεις τα συζητάμε από εκεί και πέρα και όχι μειώσεις. Οι 18 πόλεις είναι στον άμεσο προγραμματισμό της ΔΕΔΑ, ώστε να γίνει το δίκτυο φυσικού αερίου από την Νότιο Ελλάδα, από την Κεντρική Ελλάδα έως και το βορειότερο σημείο της χώρας. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι ναι, μεν η Δράμα, η Καβάλα, Ξάνθη, έτσι, οι πόλεις Κυλικής Αίρης που έχουν βαρύ ψύχο το χειμώνα είναι σε αυτή τη λίστα, αλλά είναι και πόλεις όπως η Θήβα, η Άφισσα, η Χαλκίδα. Δεν ξέρω αν όλες μαζί συνολικά θα μπουν στο σχεδιασμό και μαζί θα ξεκινήσουν τα έργα ή θα υπάρχει μια αξιολόγηση, θα έλεγα. Οι περιοχές που αναφέρατε περιλαμβάνονται όλες στην πρώτη φάση του έργου που θα δημοπρατηθούν μαζί σε διαφορετικές εργολαβίες βέβαια. Δηλαδή άλλη εργολάβη θα είναι στη Θράκη, άλλοι στην Κεντρική Μακεδονία, άλλοι στην Στερεά Ελλάδα, αλλά θα δημοπρατηθούν όλες οι περιοχές που αναφέρατε μαζί. Μάλιστα. Είναι στην ίδια φάση ωριμότητας αυτά τα έργα. Και κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, που θα υλοποιηθούν όλα αυτά? Δηλαδή λέμε Φεβρουάριο οι δημοπρασίες, ενστάσεις, όλη αυτή η δικασία, Σεπτέμβριο, ενδεχομένως Οκτώβριο ξεκινεί το σκάψιμο. Μάλιστα. Αυτό από την εμπειρία σας
από την αρχή που θα μπει ο εργολάβος, σε ποιο σημείο χρονικό και μετά γίνονται οι πρώτες συνδέσεις με κατοικίες και επιχειρήσεις? Εμείς αλλάξαμε το πλάνο ανάπτυξης που είχε προβλεφθεί αρχικά από την εταιρεία, που περιλάμβανε τα πρώτα 2 χρόνια επί της ουσίας να αναπτύσσεται κυρίως αγωγός μέσης και χαμηλής πίεσης, γιατί υπήρξε και μια καθυστέρηση, οπότε συμπιέσαμε το χρονοδιάγραμμα, και το αποτέλεσμα αυτής της πίεσης είναι ότι αμέσως, με ανάλογα και την ωριμότητα αιτήσεων που θα έχουμε από τους κατοίκους των περιοχών, θα εντάσσονται κατευθείαν στο δίκτυο. Δηλαδή θα υλοποιείται ένα κομμάτι αγωγού και θα γίνονται κάθετες συνδέσεις οικιακών, εμπορικών και σε ταυτόχρονα, με μια διαφορετική λογική βιομηχανικών πελατών. Πάντως, συνομιλώντας πριν λίγους μήνες με την πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλο, την κυρία Στεφανία Μωσέ, μας είχε πει ότι θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ένας σχεδιασμός πόλης, όπου θα φαίνεται μάλλον αναπεριοχή, αναγειτονία, πώς θα είναι το δίκτυο, για να γνωρίζει ο καθένας και μάλιστα να εκδηλώνει ενδιαφέρον. Θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να δουν οι κάτοικοι της περιοχής πώς θα είναι το δίκτυο αυτό, αν θα έρθει στο σπίτι τους κάποια στιγμή και πότε το φυσικό αέριο? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για τα βασικά κλαδιά, ας πούμε, του δικτύου. Αλλά από εκεί και πέρα η επέκταση σε κάθε δρόμο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, θα έχει να κάνει και από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πολίτες. Άρα θα εμφανιστεί ο κεντρικός σχεδιασμός και από εκεί και πέρα οι επεκτάσεις στα μικρότερα κλαδιά που λέμε θα προκύψουν και από το ενδιαφέρον των κατοίκων. Το οποίο, πώς θα το αντιληφθείτε εσείς το ενδιαφέρον? Εμείς κάποιος, αυτό ήθελα να σας πω, κάποιους μήνες πριν, δηλαδή υπολογίζουμε την Άνοιξη, θα έχουμε στον αέρα μέσω του site μας μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσα από την οποία θα δηλώνεις το ενδιαφέρον σου, θα γίνεται εν συνεχεία υποβολή της αίτησης, όλη η αλληλογραφία ψηφιακά, και από εκεί αυτά θα αποτυπώνονται και σε ένα χάρτη. Οπότε θα ξέρουμε εμείς οι ενδιαφερόμενοι σε ποιες περιοχές βρίσκονται, και ανάλογα θα επεκτείνουμε τα δίκτυά μας. Λέτε λοιπόν για τους επόμενους μήνες, όταν λέτε για την Άνοιξη. Ναι. Άρα θα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του πού θα γίνουν τα δίκτυα, αν θα φτάσουν κάποια στιγμή στη γειτονιά που μας ενδιαφέρει. Το ζητούμενο, συγγνώμη, σας διακόπτω, θα είναι ο κόσμος να αγκαλιάσει και γρήγορα να δηλώσει το ενδιαφέρον του για να ενταχθεί στα δίκτυά μας, ώστε και εμείς τόσο και όσο πιο γρήγορα ο κόσμος ενταχθεί, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε και εμείς έτοιμοι να δώσουμε συγκεκριμένες επεκτάσεις. Ξέρετε, κύριε Τσάκα, αυτό που έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης είναι ότι όλοι, χωρίς να έχουν μια ενημέρωση για το ποια είναι η πιο χρήσιμη, θα έλεγα, πιο υποφελές σύστημα θέρμανσης, έχουν κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Από πέλετ, να σας πω, και είναι καυσόξυλα, τζάκια, πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα. Και, ναι. Εν τέλει, νομίζω ότι το φυσικό αέριο θα είναι το πλέον συμφέρον σε αυτή την υπόθεση της θέρμανσης. Ποια είναι η πρότασή σας? Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν θα τίθεται θέμα σύγκρισης από τη στιγμή που το φυσικό αέριο θα μπει στις πόλεις σας, χρήσης άλλου μέσου θέρμανσης πλην του φυσικού αερίου. Θα το δείτε και στην πράξη ότι και οικονομικά και περιβαλλοντικά και από κάθε άποψη είναι πολύ καλύτερο μέσο θέρμανσης. Εάν για παράδειγμα ένας έχει 2.000 ευρώ πετρέλαιο καταναλώνει για μια χειμερινή περίοδο, αντίστοιχα πόσο φυσικό αέριο θα καταναλώσει για την ίδια περίοδο? Η μείωση, γιατί και εμάς τα τιμολόγια μας ό,τι αφορά τη διανομή κάνουμε μεγάλη... αυξάνουμε το διάστημα απόσβεσης της επένδυσής μας για να βγαίνει κοινωνικά πιο προσιτό τιμολόγιο. Οπότε θα σας έλεγα η εξοικονόμηση είναι μεταξύ 30-40%. Ναι. Αλλά ωστόσο έχει ένα κόστος σύνδεσης με το δίκτυο. Έχει η δική σας σύνδεση είναι δωρεάν. Μέχρι την πόρτα μας έρχεστε δωρεάν. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα έχει ένα εξοπλισμό. Ναι. Υπάρχει κάποιος εξοπλισμός, αλλά είμαστε σε συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, και με το Υπουργείο μας, ώστε να βγουν αντίστοιχες προσκλήσεις που θα επιδοτούν ενδεχομένως και τις εσωτερικές εγκαταστάσεις των κατοικιών ή των εμπορικών κτηρίων. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί αν... Δηλαδή φανταστείτε ένα εξοικονομώ για το αέριο, να το πω απλά. Ναι, αυτό θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο και θα ενίσχυε το ενδιαφέρον, κύριε Τσάκα. Έχω συζητήσει με τον κύριο Μέτιο και είναι και αυτός πολύ θετικός στο να συνδράμει με τις δυνάμεις περιφέρειας.
Κύριε Τσάκα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις χρηστικές πληροφορίες. Θα έχουμε εντωμεταξύ επικοινωνία και στους επόμενους μήνες να παρακολουθούμε από κοντά αυτό το ένα έργο που είναι έργο ζωής για τη Βόρεια Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.